ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ψήφιση του νέου νόμου για την παιδεία συνεχίζει να κρατάει πολύ υψηλούς τόνους για αυτόν τον νέο νόμο. Καταγγέλει μάλιστα ότι η κυβέρνηση δια της Υπουργού Παιδείας οργανώνει τη συστηματική αλλίωση του κοινωνικού χαρακτήρα της δημόσιας παιδείας. Η ερώτησή μου λοιπόν φυσιολογικά είναι η πρώτη, είναι ποια είναι η ουσία κατά τη γνώμη σας πάντα του νέου νόμου για την παιδεία και ποιες είναι αν θέλετε οι κόκκινες γραμμές για σας μέσα στον νέο νόμο. Όπως συμβαίνει με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε όλο τον κόσμο, αρχής γενομένης από τη Θάτσερ τη δεκαετία του 80, επιδιώκεται η απαξίωση μέρους δομών της δημόσιας εκπαίδευσης προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος και να ανατραπούν οι νέοι σε πελάτες για την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό το βλέπουμε με πολλές αφορμές. Πρώτα-πρώτα με την επαγγελματική ισοτιμία των ποικιλώνυμων κολεγίων στη χώρα μας, προκειμένου να έχουν αξία τα πτυχία τους, σε εισαγωγικά το αξία, με τα πτυχία των δημοσίων πανεπιστημίων και στην αγορά, στους δημόσιους διαγωνισμούς, να μπορούν να παίρνουν μέρος και αυτοί. Μετά, με αυτό το νομοσχέδιο, είδαμε ότι επιχειρήθηκε ο αποκλεισμός των παιδιών άνω των 17 ετών από το να γράφονται στα ΕΠΑΛ. Διότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αναβάθμιση των ΕΠΑΛ. Βραβευτήκαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη νέα αρχή στα ΕΠΑΛ, που πολλά παιδιά άνω των 17 ετών τελειώνουν το Γενικό Λύκειο και πηγαίνουν στα ΕΠΑΛ για να μάθουν κάποια τέχνη, μαθητεία κλπ. Τώρα επιχειρήθηκε να κοπεί αυτή η δυνατότητα και να φύγουν περίπου το 40% των παιδιών. Υπήρξε κατακραυγή και αναγκάστηκαν να κάνουν πίσω. Αλλά μπορεί να επανέλθουν, γιατί θα έρθει νομοσχέδιο τεχνική εκπαίδευση μέσα στο καλοκαίρι. Ελιγμός λοιπόν είναι. Προφανές είναι ότι θέλουν τα ΙΕΚ να πάρουν την πελατεία. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Να μην πηγαίνουν τα παιδιά στα δημόσια σχολεία, να πάνε στα ΙΕΚ. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δείχνουν αυτή τη βασική κατεύθυνση, που είναι η απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης. Το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, αυτό που ψηφίστηκε και είναι πια νόμος και ονομάζεται για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, ψευδόνυμα, δεν αφορά όλα τα σχολεία. Αφορά ένα πολύ μικρό μέρος. Δηλαδή, και στην εξέλιξη αυτού του νομοσχεδίου, όταν θα εφαρμοστεί αυτού του νόμου, είναι ζήτημα αν το 0,5% των μαθητών θα το πιάσει η βασική κατεύθυνση του νομοσχεδίου, που είναι η δημιουργία σχολείων επιλογής, των λεγόμενων προτύπων, σε όλη τη χώρα. Τώρα έχουμε 8 πρότυπα, θα τα κάνει 23 φέτος και θα τα κάνει 100 μέσα στα επόμενα χρόνια. Τα πειραματικά είναι άλλο πράγμα, με άλλη μορφή βεβαίως, αλλά είναι άλλο πράγμα, μένω στα πρότυπα. Η αντίληψη είναι λοιπόν ότι θα πρέπει να φτιάξουμε σχολεία αριστούχων από παιδιά 12 ετών, όπου εκεί θα εφαρμοστούν κάποιες μέθοδοι και κάποιοι θεσμοί, όμιλοι κλπ. Εκεί θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, προκειμένου να υπάρξει μια βελτίωση της εκπαίδευσης. Δηλαδή είναι ένα, επαναλαμβάνω, καθομολογία της κυβέρνησης, είναι σχολεία πια επιλογής. Ελίτ δηλαδή, θα φορά μια ελίτ μαθητών. Ας πούμε ελίτ. Είναι επιλογή πάντως. Και αυτό είναι η αρχή για να δημιουργηθεί πια στη μεγάλη πληθώρα των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης, να δημιουργηθεί μια λίμνη υποβάθμισης. Η οποία σιγά σιγά θα συσχετιστεί και με μια βαθμιαία υποχώρηση του δημόσιου ενδιαφέροντος για τα πολλά σχολεία και μια επικέντρωση της ευθύνης του κράτους για τα λίγα σχολεία, για το 0,5% του μαθητικού πληθυσμού. Κοιτάξτε, ένα σχολείο για να λειτουργήσει, ένα δημόσιο σχολείο, αλλά και ένα ιδιωτικό, αλλά ένα σχολείο πρέπει να έχει στην τάξη μέσα μαθητές διαφόρων επιπέδων, και καλούς και μέτριους και λιγότερους καλούς, έτσι ώστε να δημιουργείται μια σύνθεση δυνατοτήτων και να πηγαίνουν όλοι μαζί μπροστά. Όταν αφαιρέσεις από τα σχολεία τους καλούς μαθητές και τους πας ως αριστούχους στα 12 τους, τι σημαίνει αυτό, όλοι καταλαβαίνουμε, αριστούχους στα 12, τους πας σε ειδικά σχολεία, αυτομάτως βγάζεις αυτή τη δυνατότητα, αυτό το στάτους, το εκπαιδευτικό, από την υπόλοιπη εκπαίδευση. Και όταν πας τα παιδιά αυτά, τους αριστούχους όπως λέγεται, στα σχολεία, και δεν είναι 8 επαναλαμβάνω, θα είναι ένα δίκτυο 100 σχολείων την επόμενη τριετία, όταν τα πας σε αυτά τα σχολεία, αυτομάτως τα γκαιτοποιείς τα παιδιά και δημιουργείς μια εικόνα
ενός ανταγωνισμού, μιας βαθμοθυρίας. Άρα όλα πέφτουν. Και μιλάμε για έφηβους. Πρέπει να προσέχουμε όταν μιλάμε για τους έφηβους που αντιμετωπίζουν σήμερα μεγάλα προβλήματα. Είναι λοιπόν ένα σχολείο κοινωνικών διακρίσεων αυτό. Και μήπως αυτές όνομα... τις κοινωνικές διακρίσεις που λέτε υπάρχει, έχει ξαναέλθει, ας πούμε, η καταγραφή φόρου ζωής και όλες τις διαγωγής. Έχετε δίκιο, σωστά. Κοινωνικές διακρίσεις. Σε μια περίοδο που βλέπετε τι συμβαίνει στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο, αυτά που είδαμε στην Αμερική, οι εκρήξεις και οι ρατσιστικές εκδηλώσεις και οι αντιρατσιστικές αντιδράσεις, άκουγα διανοούμενους που δεν είναι προοδευτικοί, απλώς συστημικοί είναι, αλλά έχουν λογική μέσα τους. Είναι αποτέλεσμα του λεγόμενου σχολείου του διαχωρισμού. Τα δημόσια σχολεία, τα πολλά στην Αμερική, έχουν εγκαταληφθεί από τα παιδιά της μεσαίας τάξης και από τα λευκά, και από τα παιδιά της λευκής, τα λευκά παιδιά, και έχουν αφαιθεί στα παιδιά των μειονοτήτων ή στα φτωχά παιδιά της λευκής Αμερικής. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διάκριση, αυτή η απόσταση τη δημιουργεί μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει κίνδυνο στην Ελλάδα ανάλογων φαινομένων, αν έχουμε υποβαθμισμένα πολλά σχολεία και λίγα που θα είναι υποτίθεται αναβαθμισμένα. Βεβαίως. Να σας πω και ένα ερώτημα. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε και το ζήτημα που αφορά τα παιδιά των μεταναστών, τα μεταναστόπουλα. Τώρα τα βγάζουν από τα σπίτια τους τα παιδιά μαζί με τις οικογένειες, όπως ξέρετε, και δεν ξέρουμε σε ποια σχολεία θα πάνε. Τι θα γίνει με αυτά, πού θα τα ρίξουμε τα παιδιά αυτά. Διότι αν υπάρχει μια ανάγκη σχολείου που να εντάσσει και όχι να αποκλείει, είναι αυτό το σχολείο που θα είναι για όλα τα παιδιά. Όλοι μας ξέρουμε ότι τα σχολεία καταρτίζουν τμήματα με ποιο κριτήριο, με το πρώτο γράμμα του επωνύμου των παιδιών. Δεν είναι ο Φίλης είναι καλός, ο Καλόδουκας είναι κακός, πάνε σε διαφορετικά τμήματα. Όλα τα παιδιά με βάση την αλφαβητική κατάταξη πάνε στο σχολείο. Αυτό είναι σχολείο δημοκρατίας, σχολείο ισότητας και ποιότητας. Και έχει μεγάλη σημασία. Αυτό πάει βαθμιαία να καταργηθεί στη χώρα μας. Και να δημιουργηθεί, επαναλαμβάνω, ένα σχολείο ανισοτήτων, ακόμη μεγαλύτερων ανισοτήτων. Λέει η κυβέρνηση, μα δεν θέλετε τα φτωχά παιδιά που δεν έχουν χρήματα οι γονείς τους να τα πάμε σε καλύτερα σχολεία για να τα βοηθήσουμε, άμα είναι χαρισματικά να προχωρήσουν. Κοιτάξτε. Δηλαδή, επαναφέρει την ιδέα του κοινωνικού ασανσέρ. Υπήρξε κοινωνικό ασανσέρ μέσω της εκπαίδευσης μετά τον πόλεμο και μετά την μεταπολίτευση στη χώρα μας. Σε μια κοινωνία και οικονομία που ανέβαινε όλοι αυτή την περίοδο. Τώρα το ασανσέρ το κοινωνικό δεν λειτουργεί. Και όσοι είναι απ' έξω το ασανσέρ και χτυπάνε την πόρτα, νομίζουν ότι έχει σταθμεύσει με ανοιχτή την πόρτα κάπου το ασανσέρ. Δεν είναι έτσι. Έχει χαλάσει, διότι η κοινωνία μας παράγει μεγάλες ανισότητες, δεν δίνει δυνατότητες για να υπάρξουν αυτού του είδους η κοινωνική κινητικότητα. Αυτό είναι το πολιτικό θέμα. Άρα όταν μιλάμε για κοινωνικές ανισότητες, αυτές δεν ξεπερνιόνται από τα σχολεία των λίγων αριστούχων, τα επιλεκτικά σχολεία. Χρειάζονται άλλες προϋποθέσεις στην κοινωνία και στην εκπαίδευση για μια εκπαίδευση χωρίς κοινωνικές ανισότητες και για μια κοινωνία σε μια άλλη πορεία παραγωγικών αναπτυξιακών προτύπων. Ξέρετε, Κουράντος, ταυτόχρονα που μιλάει η κυβέρνηση και όπως πολύ καλά περιγράψατε για μια ταξική ουσιαστικά πολιτική αριστούχων, την ίδια στιγμή έχουμε, να το πω, γυρίζει το ρόλο της ιστορίας πάρα πολύ πίσω ενάντια σε μια αξιοκρατική υποτίθεται λογική. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στο γυμνάσιο η βιολογία καταλαμβάνει μία ώρα τη βδομάδα και τα θρησκευτικά δύο. Ναι. Αυτό τι σχέση έχει στον εξυγχρονισμό, την αξιοκρατία, τι οτιδήποτε. Βάζεται ένα θέμα πολύ ουσιαστικό. Όταν μιλάμε αλλαγή του σχολείου, πρέπει να μιλάμε κατά βάση και κυρίως αλλαγή στο περιεχόμενο αυτό. Και τις μεθόδους διδασκαλίας. Και τα δύο. Έχει σημασία. Συμμετοχικό σχολείο, δημοκρατικό σχολείο, μαθητοκεντρική εκπαίδευση, σύγχρονο περιεχόμενο, κοινωνικά ευαίσθητο και προβληματισμένο περιεχόμενο. Εδώ βλέπετε η κυβέρνηση κόβει τα μαθήματα της κοινωνικής επιστήμης, το σύγχρονος κόσμος ένα μάθημα, η κοινωνιολογία, όλα αυτά τα μειώνει και ενισχύει άλλα μαθήματα τα οποία δεν συνιστούν αυτό που θα ονόμαζε κανένα σήμερα τη σύγχρονη εκπαίδευση. Τα θρησκευτικά είναι ένα μέρος, τι άλλο κάνει. Τα θρησκευτικά είναι μια επιμονή που δυστυχώς και εμείς δεν υπήρξαμε τολμηροί ως κυβέρνηση. Αν και εσείς τα πληρώσετε βέβαια. Είναι μια... ένας Θεός ξέρει. Λοιπόν,
είναι μια επιμονή να μην έχουμε μάθημα φιλοσοφία στην εκπαίδευση, να μην έχουμε μάθημα που να αφορά τα ζητήματα των κοινωνικών διακρίσεων. Η κοινωνιολογία υποχωρεί, όπως βλέπετε. Η γλώσσα επίσης διδάσκεται με έναν τρόπο που χρειάζεται μεγάλη βελτίωση. Και μου κάνει εντύπωση ότι ενώ έχουμε τόσες τέτοιες δυσκολίες στη γλωσσική διδασκαλία, η κυβέρνηση βρήκε τη μαγική λύση να βάλει αγγλικά, μια μορφή αγγλικά, στα νηπιαγωγεία, ενώ όλοι οι ειδικοί και οι 28 πρόεδροι των παιδαγωγικών τμήματων στη χώρα μας και στην Ευρώπη λένε όχι σε παιδιά κάτω των 6 ετών διδασκαλία δεύτερης γλώσσας. Γιατί, δηλαδή, η μητρική γλώσσα είναι σαν προοδευτικό αυτό, βέβαια. Μοντέρνο. Μοντέρνο, και είναι κάτι που κάνουν, που πουλάνε, ναι, με κράχτιστε τα ιδιωτικά σχολεία. Και γιατί δεν είναι κανένα λόγο να διδάσκουν τα παιδιά κάτω από 6 χρόνων, είπατε. Διότι λένε, όχι εγώ, αλλά οι παιδαγωγοί, ναι, όλοι και εδώ και στην Ευρώπη, ότι η μάχη που δίνεται στο νηπιαγωγείο είναι σιγά σιγά να κατακτήσει τη γλωσσική, τη μητρική του γλώσσα το παιδί. Αυτή είναι η μάχη. Και αν είναι να διδαχθεί δεύτερη γλώσσα, αυτή να είναι γλώσσα του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Αν είναι δίγλωσσο το παιδί, εμείς ως κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βάλαμε στα νηπιαγωγεία στη Θράκη, στο νηπιαγωγείο, βάλαμε βοηθό νηπιαγωγού που να ξέρει τουρκικά ή πομακικά κατά περίπτωση. Έτσι ώστε τα παιδάκια που πηγαίνουν εκεί δεν καταλαβαίνουν γρήγορα από ελληνικά, γιατί στο σπίτι τους άλλη γλώσσα μιλούσαν, να μπορούν να συνεννοούνται και να παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο το νηπιαγωγείο στην σχολική, ας πούμε, στην προσχολική ηλικία. Άρα και με αυτό τελειώνω. Έχει μεγάλη σημασία, και αυτές είναι κόκκινες γραμμές για μας, η εκπαίδευση να μην είναι εκπαίδευση κοινωνικών ανισοτήτων. Οι πολλές εξετάσεις, τράπεζα θεμάτων, αύξηση. Ναι, υπάρχει μεγάλη αύξηση των εμάδων και εξετάσεων μαθημάτων. Είναι κόκκινες γραμμές για τα παιδιά. Διότι, γιατί δεν βοηθούν οι συνεχείς εξετάσεις στα παιδιά και περισσότερο. Διότι περιορίζουν τον αριθμό των μαθημάτων, της ώρας για μαθήματα και δεν δημιουργούν τη δυνατότητα μιας αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη, αλλά εναποθέτουν όλη την ιστορία στην τελική εξέταση. Ενώ αν έχεις τεστ να κάνεις μέσα, διαγνωστικά, είναι άλλη ιστορία. Και εγώ δεν θέλω να κάνω τον παιδαγωγό. Είναι διεθνής παιδαγωγική αντίληψη αυτή που σας λέω. Για παράδειγμα, στη Φιλανδία, γιατί πολλά ακούγονται για το σχολείο της Φιλανδίας. Είναι τα καλύτερα του κόσμου. Λένε, ναι, εντάξει. Μέχρι τα 16, μέχρι τα 15, λέμε, και την τρίτη γυμνασίου, δεν υπάρχουν εξετάσεις στο σχολείο. Από το λύκειο και πάνω υπάρχουν εξετάσεις. Ενώ τελικές εξετάσεις, προσέξτε, ναι, τεστ γίνονται. Στην άλλη ιστορία. Ναι. Άρα, και με αυτό θέλω να τελειώσω, όταν σε όλο τον κόσμο μιλάμε για κοινωνικές ανισότητες και για σχολεία διαχωρισμού και για σχολεία τα οποία δεν προάγουν την κοινωνική συνοχή και τη συναντήληψη των παιδιών, είναι μεγάλο λάθος, είναι έγκλημα στη χώρα μας η οποιαδήποτε υποτιθέμενη αναβάθμιση να οδηγεί σε αυτού του είδους τις κατευθύνσεις. Μια και μιλάμε για εξυγχρονισμό πάντως. Πολλές αντιθέσεις έχει προκαλέσει στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς η υπουργική απόφαση να επιτρέπει τη ζωντανή μετάδοση μαθημάτων αναπεριπτώσεις. Όμως για πολλούς καλόπιστους η χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου βοηθάει στη γνώση. Γιατί λοιπόν αντιδράτε εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την πρόταση? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Α, είσαστε υπέρ. Υπέρ. Θεωρούμε όμως ότι η εξαποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική διδασκαλία. Είναι συμπληρωματική, είναι για λόγους συγκεκριμένους, πανδημίας όπως λέει και η νομοθεσία. Δεν μπορεί να είναι, επαναλαμβάνω, υποκατάσταση, διότι υπάρχει ο κίνδυνος λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου που έχει η χώρα μας, απομακρυσμένα νησιά, δυσπρόσιτα ορεινά σχολεία, να υπάρξει ο πειρασμός, να μην στέλνουν δασκάλους και να λένε ανοίξτε το κομπιούτερ να κάνουμε μάθημα. Εμείς θέλουμε ο δάσκαλος να πηγαίνει παντού. Και θυμάμαι όταν ήμουν στο Υπουργείο, ο πρώτος διορισμός που είχε γίνει, γιατί όλοι πήγαν στην ώρα τους εκείνη τη χρονιά, ήταν ο διορισμός δασκάλου στη Θήμενα, σε ένα νησάκι που είχε ένα μαθητή. Μα δάσκαλος για ένα μαθητή. Βεβαίως, δάσκαλος για ένα παιδάκι 6 ετών. Αυτό σημαίνει κοινωνικό κράτος και υποχρέωση για ισότητα και εκπαιδευτική ισότητα για τα παιδιά. Άρα λέτε είναι δούριος ύπος πάλι και αυτό για υποβάθμιση της... Λέω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε με προϋποθέσεις εκπαιδευτικές και τεχνολογικές, τα παιδιά δεν έχουν κομπιούτερ τίποτα, να έχουμε εξαποστάσεως εκπαίδευση για ειδικές στιγμές, αλλά το βασικό είναι ότι η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό. Η κυβέρνηση καθιέρωσε την online διδασκαλία, μετέτρεψε λέει τις αίθουσες σε στούντιο.
σε reality το μάθημα. Έτσι ώστε η κοινότητα να βλέπει πράγματα τα οποία είναι μέσα στην τάξη, γιατί έχει απρόσμενες εξελίξεις, όπως ξέρετε, το μάθημα και η ζωή στην τάξη, με αποτέλεσμα να είναι δυνατόν να δυσφημιστούν και παιδιά ως άτακτα και το καθεξής, και εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό και η Γενική Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ, συμπεριλαμβανομένου και των ανθρώπων που ανήκουν στη ΔΑΚΕ, διεφώνησαν και είπαν δεν πρέπει να υπάρξει μετατροπή του μαθήματος σε reality. Άλλο αυτό και άλλο εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Γι' αυτό και όλοι οι εκπαιδευτικοί, που δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που το επέβαλε αυτό, αρνήθηκαν αυτή την διαδικασία που επέβαλε στο παραπέντε το Υπουργείο. Μάλιστα. Πάλι η αντιδράση έχει προκαλέσει και η απόφαση της κυβέρνησης για θεσμοθέτηση της αξιολόγησης των σχολείων με βάση τις επιδόσεις των μαθητών, όπως και η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Και εδώ σου λέει η κυβέρνηση ότι εδώ είναι ένα ζήτημα αξιοκρατίας. Ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς, σας κατηγορούν ότι είσαστε υποχείριο, ας πούμε, των συνδικαλιστών. Και γι' αυτό δεν θέλετε αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Στο προηγούμενο που λέγαμε, οι κάμερες στην τάξη μέσα έχουν και αυτή τη δεύτερη σκέψη. Την αξιολόγηση από μακριά του εκπαιδευτικού. Αλλά αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εντελώς αντιπαιδαγωγικό και αντιδημοκρατικό πλαίσιο. Δεν το λένε, αλλά το ακούμε στο δημόσιο διάλογο. Διάφοροι οι οποίοι δείχνουν μια μοχθηρία πολιτική απέναντι στους εκπαιδευτικούς, στους οποίους οφείλουμε τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας. Και συνεπώς οφείλουμε να δείχνουμε εμπιστοσύνη απέναντί τους. Αξιολόγηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε μια αξιολόγηση καταργώντας την αξιολόγηση την τιμωρητική. Αυτή που είχε φέρει το μνημόνιο εις βάρος των εκπαιδευτικών, επαναφέραμε τους διαθέσιμους 2.500 εκπαιδευτικούς και επίσης καταργήσαμε το προεδρικό διάταγμα με το οποίο δεν γινόταν αξιολόγηση αξιοκρατίας, αλλά γινόταν μια τιμωρητική αξιολόγηση. Με υπουργό μάλιστα τότε τον κύριο Μητσοτάκη, υπουργό Προεδρίας. Κοιτάξτε, θέλουμε αποτίμηση της σχολικής μονάδας. Γι' αυτό με την νομοθεσία που εφαρμόσαμε λέμε θα γίνεται στην αρχή της χρονιάς και θα παρακολουθούμε κατά διάρκεια της χρονιάς, θα γίνεται η διαδικασία της σχολικής αυτοεκτίμησης, αυτοαποτίμησης. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων θα λαμβάνει τις αποφάσεις, θα βάζει στόχους, bullying, σχολική διαρροή και άλλα προβλήματα που έχει το σχολείο και θα βλέπει πώς θα αντιμετωπίζει. Επίσης καθιερώσαμε την αποτίμηση, την αξιολόγηση των σχολικών στελεχών, των στελεχών της εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών σχολείων. Έχει μεγάλη σημασία να σκεφτούμε τρία πράγματα. Πρώτον, η αξιολόγηση προϋποθέτει σταθερό προσωπικό. Δεν μπορεί να έχει 40.000 αναπληρωτές που να μην ξέρουν που θα πάνε και αν θα πάνε την επόμενη χρονιά. Να αξιολογήσεις τι. Δεύτερον, χρειάζεται επιμόρφωση, δηλαδή βοήθεια στον εκπαιδευτικό. Δεν χρειάζεται μια τιμωρητική, μια διοικητική αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού. Το μοντέλο που θέλει να φέρει σήμερα η κυβέρνηση, το ξεκινάει από τα πρότυπα και θα το γενικεύσει μετά στα άλλα σχολεία, είναι ένα μοντέλο που θυμίζει τον παλιό επιθεωρητή. Και δημιουργεί μάλιστα και συνθήκες ενός ανταγωνισμού, γιατί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών θα ανεβαίνουν στο κομπιούτερ για να βλέπει η κοινότητα ποιο σχολείο είναι καλό και ποιο σχολείο είναι κακό. Είναι πράγματα τα οποία λίγο πήγαν να γίνουν στην Αγγλία της Θάτσερ και τα πήραν πίσω. Εδώ τα επαναφέρουν τώρα. Αυτό οδηγεί σε μια περαιτέρω διάκριση ταχύτητες. Αναφέραμε νωρίτερα τα πρότυπα, τα πειραματικά, τα πολλά σχολεία και τώρα και στα πολλά σχολεία ανάμεσα άλλες ταχύτητες. Ταχύτητες μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω υποβάθμιση της εκπαίδευσης, σε ακόμη χειρότερα σχολεία με βάση αυτή την αξιολόγηση να φαίνεται ότι είναι, σε επιλογή προσωπικού εις βάρος των πολλών σχολείων, δημιουργία δηλαδή προϋποθέσεων, μοντέλο σχολείου ΑΕ. Με χορηγούς κλπ. Συνεπώς δεν είμαστε εναντίον της εκτίμησης του συλλογικού εκπαιδευτικού έργου, είμαστε υπέρ της ουσιαστικής εκτίμησης και η μορφή αξιολόγησης δεν μπορεί να έχει το χαρακτήρα που θέλει η κυβέρνηση. Συζητούμε με τους εκπαιδευτικούς,
με εμπιστοσύνη. Έχει σημασία αυτό. Κοιτάξτε, μια και αναφέρατε το ζήτημα των κοινωνικών διακρίσεων, επειδή σας έκανα και την ερώτηση και προηγουμένως, αλλά δεν μου δώσετε. Δεν σκύψαμε πολύ σε αυτή την ερώτηση που έκανα. Μέρος αυτών των διακρίσεων δεν είναι και, και η αγωγή να ακολουθεί τον μαθητή εφόρου ζωής. Είναι κοινωνικό στιγματισμό. Είναι κοινωνικό στιγματισμό, ναι. Κοιτάξτε, αν έχει ποινικό μητρό, αυτό το ποινικό μητρό σβήνει. Αλλάζει, βελτιώνεται. Αν έχει όμω ένα απολυτήριο, το οποίο χρησιμεύει για να βρει δουλειά κιόλα. Γιατί είναι τίτλο σπουδών που το χρησιμοποιεί σε φόρου ζωή για να βρει δουλειά, αν δεν πάει π.χ. πανεπιστημίου. Στο οποίο απολυτήριο επάνω υπάρχει η στάμπα κοσμία, διαγωγή, αυτό δυστυχώς σε συνοδεύει σε όλη τη ζωή. Και τι σημαίνει τώρα κοσμία διαγωγή ακριβώς? Μια μεγάλη συζήτηση. Εμείς ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καταργήσαμε την αναγραφή της διαγωγής στα απολυτήρια. Βεβαίως το σχολείο κρατάει τα στοιχεία τα προσωπικά του κάθε μαθητή. Η βαθμολογία του, η συμπεριφορά του. Αυτό είναι μια εσωτερική ενημέρωση του σχολείου. Δεν θα πρέπει να έχεις διαβίου το παιδί, το μεσήλικα πια, τον ηλικιωμένο, να έχει τη στάμπα που επαναλαμβάνει η στάμπα της διαγωγής, τι ακριβώς αποτιμά. Δυστυχώς, παρότι υπήρξαν αντιδράσεις και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση επέμεινε σε αυτή την ρύθμιση. Ζωρίστηκε λίγο ο Μητσοτάκης στην ομιλία, τώρα το δέχτηκε, λέει, θα δούμε, θα το κάνουμε περιγραφικά. Και η κυρία Υπουργός είπε ότι πώς πουθενά στον κόσμο. Υπάρχει μια χώρα που εφαρμόζει και είναι η Ιταλία. Ψάξαμε και βρήκαμε και είδαμε ότι στην Ιταλία είχε καταργήσει η κυβέρνηση πρώτη την διαγωγή και την επανέφερε ο Μπερλουσκόνη. Δηλαδή, πρωτοπόρος λοιπόν για την εκπαιδευτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Μπερλουσκόνη με μια τότε υπουργό παιδείας που είχε, που ξεσήκωσε μεγάλες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και των παιδιών. Συμπεραματικά, θέλω να πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διαβούλευση στη Βουλή οι μόνοι οι οποίοι στήριξαν το νομοσχέδιο ήταν οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών σχολείων και των μεγάλων φροντιστηρίων. Όλοι οι άλλοι εκπαιδευτικοί φορείς, οι γονείς, οι επιστημονικοί φορείς ήταν εναντίον αυτού του νομοσχεδίου. Όπως επίσης και όλη η αντιπολίτευση. Ακόμα και το Κινάλ που είχε πλευρές διαμαντοπουλικές, ας πούμε, στην ομιλία του το Κινάλ, παρ' όλα αυτά δεν έδωσε ψήφο στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πήρε μόνο την ψήφο της ακροδεξιάς της Ελληνικής Λύσης στο θέμα της διαγωγής. Θέλω να σας κάνω τώρα δύο γενικότερες πολιτικές ερωτήσεις. Στις δημοσκοπήσεις, ενώ υπάρχει, αργά είναι η αλήθεια, φθορά της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μοιάζει να κερδίζει και μάλιστα είναι αρκετές, πολλές, πάνω από 10 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το πρόβλημά του σε χρησιμοποιητική αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη σας? Καταρχήν, η εικόνα των δημοσκοπήσεων δεν είναι φθορά του Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Για λόγους που έχουν να κάνουν και με τα ζητήματα της υγειονομικής αντιμετώπισης του κορονοϊού, αλλά όχι μόνο από αυτά, δείχνει να αντέχει η Νέα Δημοκρατία και να δημιουργεί προϋποθέσεις μιας ευρύτερης ιδεολογικής ηγεμονίας ο νέος συντηρητισμός και στη χώρα μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Τραμπ στην Αμερική μεθαύριο. Πάντως, το τονίζω αυτό το πράγμα, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η Νέα Δημοκρατία αντέχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 32% στις εκλογές, ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο όμως εμπεριέχει μέσα και μία εντολή του λαού. Να αλλάξουμε για να επιστρέψουμε. Διότι όταν παίρνει 32 αλλά χάνεις, σημαίνει ότι κάπου ο κόσμος σου λέει να σκέψουμε μερικά πράγματα. Και μέσα στη γενική αλλαγή που συμβαίνει σήμερα στον κόσμο όλο και λόγω κορονοϊού και λόγω κλιματικής κρίσης και λόγω του ψηφιακού καπιταλισμού όπου δικαιώματα μεγάλα στην εργασία αμφισβητούνται μέσα από την εξαποστάσεως εργασία και λόγω εξελίξεων που αφορούν τα δημοκρατικά δικαιώματα, είδατε με τον κορονοϊό ότι έγινε πως σε ορισμένες χώρες ήταν έτοιμα τα συστήματα παρακολούθησης δίθεν με την ιστορία της ιχνηλασίας των κρουσμάτων παρακολούθησης των πολιτών. Όλα αυτά που ζούμε λοιπόν σήμερα και με την έξαρση του ρατσισμού στην οποία αναφερθήκατε, όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει να υπάρξει μια προγραμματική τολμηρή ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρέπει να είμαστε μια συνέχεια
της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, πρέπει να έχει ένα ριζοσπαστικό αριστερό πρόγραμμα, διότι και η δεξιά, να ξέρετε, ριζοσπαστική είναι από τη δική της πλευρά. Όταν η δεξιά δίνει έναν ιδεολογικό αγώνα και πάνω σε αυτό οικοδομεί τις δικές της ανατρεπτικές αντικοινωνικές πολιτικές, πρέπει και εσύ από δική σου πλευρά να φτιάχνεις ένα μέτωπο ιδεολογικό, ένα ισχυρό ιδεολογικό μήνυμα, επί τη βάση του οποίου θα οικοδομείς τη δική σου αριστερή ανατρεπτική μεταρρυθμιστική πολιτική. Όταν η δεξιά θέλει να εμφανίσει περίπου ότι εμείς κάνουμε μια πολιτική μόνο περισσότερων χρημάτων, αυτό είναι μια επιδίωξη της δεξιάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καλύτερος διαχειριστής. Βεβαίως και διαχειρίστηκε καλύτερα. Γιατί? Με κοινωνική ευαισθησία διαχειρίστηκε μνημόνια. Αλλά τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτό πρέπει να το οργανώσει και να λάβουμε υπόψη μας τη νέα πραγματικότητα, την ανάγκη να γίνουμε πιο ριζοσπαστικοί και κυρίως να αποκτήσουμε ρίζες μέσα στο λαϊκό κόσμο και στην κοινωνία. Διότι το θέμα δεν είναι κανείς να αλλάζει ταμπέλα, που και αυτό μπορεί να το κάνεις από αξιονομασίας. Το θέμα δεν είναι να αλλάζεις ονομασία. Είναι να μετασχηματίζεις συνειδήσεις πολιτών, οι οποίοι σου εμπιστεύτηκαν μία, δύο και τρεις φορές την ψήφο τους και οι οποίοι δεν σε θέλουν να είσαι μια ανάμνηση ενός παρελθόντος πολιτικού που είχε χρεοκοπήσει ενώ του δικοματισμού και του ΠΑΣΟΚ, αλλά σε θέλουν να είσαι ένα κόμμα που σε συνθήκες κρίσης σήμερα της κοινωνίας και της πολιτικής είναι ικανό να διαμορφώσει προϋποθέσεις για μια αριστερή διέξοδο στην κοινωνία και στην πολιτική. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Και έτσι, ορισμένες ριζοσπαστικές πολιτικές σου πρέπει να αφίστανται, να επανατοποθετούνται σε σχέση με αναγκαστικές επιλογές που έκανες ως κυβέρνηση. Για παράδειγμα, το θέμα των εξορίξεων. Πετρελαιοκών κλπ. Βεβαίως. Και ήδη κάναμε μια μικρή αλλαγή στη στάση μας. Δεν το ψηφίσαμε μετεκλογικά, ενώ προεκλογικά ήταν βασικό συνθήμά μας αυτό. Κακώς. Αλλά είναι και άλλα θέματα. Στο θέμα επίσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κλιμακώνει και η Τουρκία. Σας κατηγορούν ότι βγαίνετε από δεξιά στη Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Πατριωτικά ζητήματα. Δεν ισχύει από δεξιά, δεν μπορεί να βγει εύκολα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει στο DNA της το δεξιό, ακροδεξιό στα εθνικά θέματα κιόλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξαναπιάσει. Εμφανίζεται σαν να είναι ένα πατριωτικό Πασόκ το παλιό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξαναπιάσει το νήμα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ένα μήνυμα, ένα νήμα και ένα μήνυμα συνεργασία για την επίλυση ζητημάτων στην περιοχή. Είναι δύσκολη η Τουρκία για πολλούς λόγους και για λόγους συσχετισμών. Είναι δύσκολη, καμία αντίρρηση. Ήδη έγινε ένα βήμα με την Ιταλία, θετικό βήμα ήταν αυτό. Έπρεπε να γίνει και νωρίτερα, είπε και ο Τσίπρας κάτι για αυτό το ζήτημα. Στο θέμα των ελληνοτουρκικών, οφείλουμε να διαμορφώσουμε μία πρόταση επιθετικής συνεννόησης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παίξει και τυχοδιοκτικά, αν μάλιστα συνδυαστεί με κάποια στιγμή με πρόορες εκλογές το θέμα, να παίξει τυχοδιοκτικά στο θέμα της των ελληνοτουρκικών. Αλλά αυτή είναι και μια βασική διαφορά ανάμεσα σε μια αριστερά και μια δεξιά διακυβέρνηση. Η δεξιά παίζει τυχοδιοκτικά ακόμα και με τα εθνικά θέματα. Έχει φτιάξει ένα χαρμάνι νεοφιλελεύθερων σκληρών κοινωνικών πολιτικών και εθνικιστικών πολιτικών στην εξωτερική πολιτική. Εμείς είμαστε στον αντίποδα αυτών των πολιτικών και πρέπει να τις εμφανίσουμε με προγραμματικές συνεννοήσεις. Δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που δίνει αυτή τη μάχη. Ναι, αλλά στην περίπτωση του κυρίου Δένδρια υπήρχε ένα ζήτημα με πίεσης, φάνηκε να είναι πίεσης μάλλον προς κατεύθυνση ότι δεν ήταν σκληρός με την Τουρκία. Κοιτάξτε, γίνονται χειρισμοί οι οποίοι υπακούν σε μια, θα λέγα, ένας τρέχουσα αντιπολιτευτική λογική. Χρειάζεται να συζητούμε επί τη βάση του δικού μας προγράμματος και με βάση αυτό να κρίνουμε και τους άλλους. Επαναλαμβάνω, δεν θα βγει η αριστερά πιο ισχυρή εάν δεν έχει ένα δικό της πρόγραμμα που να αφορά την εξωτερική πολιτική και να είναι πρόγραμμα συνεργασίας και αναγκαίας επίλυσης προβλημάτων. Ήδη υπάρχει μια αναμόχλευση των ζητημάτων αυτών. Θα δούμε που θα πάει η συζήτηση.
τονίζω ότι η τουρκική προκλητικότητα δεν αντιμετωπίζεται με μια υπερ προκλητικότητα από άλλες πλευρές. Δεν είναι έτσι. Η δύναμη... Και οι σχετισμοί δύναμης είναι συντριπτικά αυτή τη στιγμή. Και οι αρχές. Και οι σχετισμοί δύναμης και οι αρχές που πρέπει να έχεις ως μια δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει ανάγκη μιας ριζοσπαστικής αριστερής τοποθέτησης, γιατί και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ριζοσπαστικά δεξιό. Πράγμα το οποίο είναι πολύ κατανοητή και καθαρή η άποψή σας. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να είστε ριζοσπάστες, ας πούμε, στο οικονομικό επίπεδο, τη στιγμή που και οι δύο είστε, και τα δύο κόμματα εννοώ, έχετε δεσμευτεί σε μνημονιακές κατευθύνσεις και οι δύο ακολουθείτε μια πολιτική παραμονής στο ευρώ και στην ευρωζώνη. Και επομένως, στο μέσο άνθρωπο ενδεχομένως να ακούγεται ότι οι διαφορές μπορεί να είναι υπαρκτές μεν, αλλά δεν είναι και χαόδεις. Σας υπενθύμισα ότι ακόμα και μέσα στο πλαίσιο του μνημονιακού, των μνημονιακών επιλογών, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν διαφορετική από την κυβέρνηση Σαμαρά. Να μην τα υπενθυμίσω όλα. Φάνηκε όμως και γι' αυτό υπήρχε το αποτέλεσμα των εκλογών του 32%. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα όμως έχετε δίκιο. Τώρα με την κρίση τη μεγάλη, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη μια μεγάλη αναστάτωση. Πράγματα που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 για την αμοιβιοποίηση του χρέους, για παράδειγμα, τώρα πια είναι πολιτικές που ακούγονται και από κατεστημένες δυνάμεις. Διότι η κρίση δεν αφορά τη μικρή και απομονωμένη Ελλάδα, αλλά αφορά μεγάλες χώρες όπως η Ιταλία, άρα αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Συνεπώς τώρα εξ αντικειμένου δημιουργούνται προϋποθέσεις για να τεθεί σε μια άλλη βάση η πορεία της Ευρώπης, άρα και η πορεία των οικονομικών εξελίξεων. Η Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω είναι ενάντια στην αμοιβιοποίηση του χρέους. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να εξηγήσει τον κόσμο γιατί αυτά που σήμερα ακούγονται στην Ευρώπη και τα οποία έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και πάλευε ένα ολόκληρο εξάμηνο, η ίδια έλεγε βάστα γερά γερούν. Το θυμάστε. Σωστό. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι έστω με οδυνηρό τρόπο υπάρχει μια δικαίωση πολιτικών επιλογών που είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Και τώρα έρχονται για όλη την Ευρώπη αυτές οι επιλογές. Δεν λέω ότι έχει κλείσει το θέμα. Μπρος πίσω θα δούμε τι θα γίνει. Βλέπετε ότι έχουμε ακόμα και αποφάσεις για δωρεάν χρήμα, για ενισχύσεις, όχι μόνο για δάνεια. Αυτά ήταν αδιανόητα τότε να συζητηθούν. Άρα, και απαντώ στην ερώτησή σας, είμαστε σε άλλο πλαίσιο. Δυναμικά τουλάχιστον, σε άλλο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν είμαστε στο πλαίσιο των κεντρών συνενέσεων, όπως οι Σοσιαλδημοκράτες και Χριστιανδημοκράτες κάνανε μαζί κυβερνήσεις και επιβάλλαν μνημόνια και επιτήρηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι έτσι. Βλέπετε ότι ακόμα και στη Γερμανία το κόμμα το οποίο ανεβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ακόμα ριζοσπαστικό, με τις αντιφατικότητες του, όπως και όλοι οι αντιφατικοί είμαστε, αλλά όμως ένα κόμμα το οποίο είναι εναντίον της κεντρώας συνένεσης, η πράσινη. Κάτι συμβαίνει. Θα δούμε που θα βγάλει. Δεν προτρέχω. Αλλά κάτι συμβαίνει. Άρα οι διαφορές είναι πράγματι μεγάλες. Μπορούν να γίνουν πιο συγκεκριμένες σε προγραμματικό επίπεδο και μπορούν να υποστηριχτούν από συνεργασίες ανάμεσα στην αριστερά, στην οικολογία, στα κοινωνικά κινήματα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και όταν λέω αριστερά, εννοώ αριστερά της Δημοκρατίας, ιστορική αριστερά, πράσινους και κοινωνικά κινήματα. Κύριε φίλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ μέρους του Left.gr για την συνέντευξη που μας προγράψατε. Σας ευχαριστώ και για τη δουλειά που κάνει το GR, το Left.gr, για την ενημέρωση των ανθρώπων που δύσκολα ακούνε μια φωνή εναλλακτική και διαφορετική στα μέσα ενημέρωσης. Να είστε καλά.